και τώρα, ένα πολύ σύντομο, χαιρετισμό από τους αξιοτήμους κυρίους βουλευτάς που ετοίμησαν τον αγώνα μας και την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Να έρθει στο μικρόφωνο ο κύριος Διακουμάτας. Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, Έλληνες πατριώτες, βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δηλώσω με την παρουσία μου ότι θα πολεμήσω μέσα και έξω από την Βουλή μέχρι τέλος αυτή την διαβολική σύμβαση. Είμαι σήμερα εδώ ως πολίτης, αλλά πάνω απ' όλα ως χριστιανός, για να δηλώσω, ότι πρέπει να επανδυθούμε σήμερα που η επιστήμη με τον κλονισμό, με τις μεταλλαγές, με τη ζώνια, τον Άρη μετανάξανε. Σήμερα που οδηγούμεθα όλοι στην καταστροφή, πρέπει να έχουμε ψηλά τη σημαία, της καλοσύνης, τη σημαία του Χριστού και του Πατρίδος. Μαζί στον αγώνα, υπερπίστεως και Πατρίδος. Και να είναι σίγουροι, οι μασόνοι που αντιστέκονται στη Βουλή με όποια τάκατες μέσα, ότι η εικόνα του Χριστού θα μπει, είτε το θέλουν είτε όχι, μέσα στο Κοινοβούλιο. Γιατί ο λαός, σήμερα, ξέρει καλά ότι αυτή η χώρα, μια μικρή χώρα, έμεινε ο λαός ανάδελφος, όχι από τα μεγάλα κανόνια, όχι από το πλωδιάσμο στρατό, αλλά από το, από το κατήρι της Παναγιάς που κρατάγαμε αναμένο 400 χρόνια. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Τον αγώνα μέχρι τελική νίκη. Να είστε καλά. Και τώρα ο κύριος Καμένος θα σύντομο και θερμό χαιρετισμό. Έρχομαι από το Άγιον Όρος με την ευχή των Αγίων Πατέρων. Ο αγώνας είναι αγώνας για την πατρίδα, για την Ορθοδοξία, για την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν θα καθυποτάξουν την Ελλάδα. Δεν θα καθυποτάξουν την Ορθοδοξία. Θα αντισταθούμε. Τον κύριο Γεώργιο Μαργουλάτο.
ο οποίος μαζί αγωνιζόμαστε 10 χρόνια για αυτόν τον κοινό σκοπό και παρακαλούμε, ζητάμε ενθέρμως την υποστήριξή σας κατά των ανώμων που πάνε να μας κυλιδώσουνε, διότι εμείς αποδεικνύουμε αν είμαστε μασόνοι όχι. Το αποδεικνύουμε εδώ, γιατί πολεμάμε τη μασονία. Εκείνοι που μας κατηγορήσανε να μας αποδείξουνε αν δεν είναι μασόνοι με τον τρόπο τους. Και αυτό στο δικαστήριο υποβάλλουμε αυτή τη στιγμή, το λέμε, μίληση εναντίον των προσώπων αυτών που τολμήσανε να κυλιδώσουνε όχι εμάς, αλλά τον αγώνα των ιερών που είναι εργών του Αγίου Πνεύματος. Ο κύριος Γεώργιος Μαρκουλάτος στο μικρόφωνο. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωτήτω η Κύρσου, μη επιλάτου των πενήτων σου εις τέλος. Αυτή η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών. Επίστεψα, διό εγάνησα, και εμείς πιστεύομε, διό κελανούμε. Άγιοι αρχιερείς του υψίστου, τίμιον πρεσβυτέριον, περιούσιε λαέ του Κυρίου, μοναχικά τάγματα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο Κύριος της δόξης, μας καλεί αυτήν την ώρα να αναλογιστούμε όλοι τις ιστορικές μας ευθύνες και το ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρίας που με την χάρη και την βοήθεια της Παναγίας Τριάδος, κάτω από την σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων Πάντων και των ταξιαρχικών δυνάμεων, 10 ολόκληρα χρόνια προφητεύει και πορεύεται, ανοίγει τον δρόμο, χαράσει την πορεία και ζητά από τον κλήρο και τον λαό να γίνει μία δύναμη, μία ενότητα, μία στράτευση του Αγίου Πνεύματος και να πορευτεί στα πεπρωμένα της φυλής. Και σήμερα, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, πραγματώνεται το σημερινό θαύμα. Δεν είναι το θαύμα το σημερινό μικρό, είναι το μεγαλύτερο που έχουν να φιλοξενήσουν οι αιώνες μέχρι την Δευτέρα και ένδοξο παρουσία του Κυρίου. Εδώ, στο πεδίο του Άρεως, επίσημα κλήρος και λαός, ξεκινάμε ανένδοτο πόλεμο. Πόλεμο που δεν θα τελειώσει η μη με την νίκη του Ιησού Χριστού που ήρθε νικών και είναι να νικήσει. Έναν πόλεμο όχι εναντίον ανθρώπων, έναν πόλεμο
θείων των σκοτεινών και αντιχρίστων δυνάμεων και του ακαθάρτου πνεύματος. Γι' αυτό τον τελευταίο καιρό ο διάβολος και δυστυχώς άνθρωποι που δεν κατόρθωσαν να αντισταθούν στους πειρασμούς και στους λογισμούς πολεμάει με όλους τους τρόπους. Τους παραδίνουμε αυτούς που πολεμούν τον αγώνα τον ιερό, την Ορθοδοξία και την ευλογημένη μας πατρίδα. Τους παραδίνουμε στο έλεος του Θεού να μετανοήσουν και να συνταχθούν εις τον αγώνα, κι αντί να ηρωνεύονται και να σχολιάζουν, να γίνουν προτεργάτες, να γίνουν και αυτοί λαβαροφόροι της πίστεως και της πατρίδος. Αλλά το θαύμα το μεγάλο είναι ότι μέσα στην πορεία των 10 ετών όλες οι δυνάμεις οι ζωντανές, όλοι οι ζωντανοί αρχιερείς της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, το Πρεσβυτέριο, τα μοναχικά τάγματα και ο λαός του Θεού αποτελούν αυτήν την ενότητα και είναι έτοιμοι να δώσουν την μάχη και να σφραγίσουν την μάχη με την νίκη του Χριστού και με το αίμα, όπως οι μάρτυρες και οι ομολογητές της πίστεώς τους. Γι' αυτό καλούμε την Εκκλησία να υπάρει και να παίξει τον εθναρχικό της ρόλο. Καλούμε αυτήν την ώρα, τους 88 βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων που είχαν το στένος να πούνε το όχι στην πολιτική σκοπιμότητα, να δημιουργήσουν παράταξη πατριωτική. Και αν δεν έχουν αυτή τη δύναμη, τότε δεν έδωσαν την μαρτυρία της πίστεως και δεν ήταν δυνατή η ομολογία για τη λευτεριά της πατρίδος μας. Επίσης, ζητάμε από όλους εσάς να μας προστατεύσετε και να ορκιστούμε όλοι ενώπιον της Αγίας Τριάδος ότι αν πέσουμε πάνω στον αγώνα, εσείς θα το συνεχίσετε, εσείς Άγιοι Αρχιερεί, εσύ Λαέ του Θεού, εσύ θα δώσεις τη μάχη, δεν θα γιοτέψεις, δεν θα αλλάξεις γνώμη, αλλά θα γίνεις ο μαχητής για την πατρίδα, για τη λευτεριά και κυρίως για την Αγία μας Ορθοδοξία. Αναστημένοι, δυνατοί, χαρούμενοι, ελπιδοφόροι, θα πούμε εμείς ανεδινό Ορθόδοξο κίνημα σε όλους αυτούς που κάθισαν στη γωνιά και είπαν το ελληνοορθόδοξο κίνημα πολιτεύεται, το ελληνοορθόδοξο κίνημα στρατεύεται εν ονόματι Κυρίου και αιωνίου Ελλάδος. Το ελληνοορθόδοξο κίνημα δεν είναι πολιτικό κόμμα σαν τα κόμματα που σήμερα υπάρχουν. Είναι παράταξης Κυρίου
Σαββαόθ. Εσείς Άγιοι Αρχιερείς, εσείς Τίμιον Πρεσβυτέριο και Λαέ του Θεού, κατανοήσατε τον αγώνα μας, κατανοήσατε ότι αυτήν την ώρα και μέσα στην πορεία των 10 ετών, όχι άπαξ τη ζωή μας έχουμε θυσιάσει, αλλά καθημερινώς ο αγώνας επιβάλλει να είμαστε εις το στόχαστρο σκοτεινών και αντιχρίστων δυνάμεων. Ζητάμε λοιπόν την δική σας κάλυψη, τις προσευχές των Αγίων να μνημονεύουν στα Άγια τον αγώνα των ιερών, να προσεύχονται τα μοναχικά τάγματα, να προσεύχεστε Λαέ του Θεού, να δακρύζουμε όλοι, να αγωνιούμε όλοι για να έχουμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά τα πληναθήματα και οι ανόητες κατηγορίες ας έρθουν εδώ όποιοι έχουν στοιχεία, όχι φαντασίες, όχι στην τρέλα και στην χώρα των παρεστήσεων, αλλά εδώ και τώρα να τα καταθέσουν, να τα μάθουμε και εμείς και να είναι σίγουροι ότι προχωρούμε και δεν φοβόμεθα καμία ανθρώπινη κατηγορία, διότι επιβραβεύει, στερεώνει και προχωρεί τον αγώνα ο αγωνοθέτης Κύριος. Σκεπάζει η γλυκιά μας Παναγιά. Βρισκόμαστε και θηριωμαχούμε, διότι ο αγώνας δεν είναι προς σάρκα και αίμα, αλλά είναι προς τα πνευματικά, τα εν της εκουρανή. Και έχουμε την δική σας ανάγκη, την δική σας συμπαράσταση κατά το ανθρώπινο για να γίνει ένα πανελλήνιο ξεσήκωμα, για να έρθει τέλος πάντων η Ανατολή, για να φέξει η μεγάλη ημέρα της Ορθόδοξης Ελλάδας, για να σφραγίσει η Αγία μας Ορθοδοξία ολόκληρο το έθνος και για να δούμε κλήρο και λαό να σηκώνει τα αιώνια λάβαρα και ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός να είναι το σύμβολο της δόξης αλλά και της αιωνίου νίκης. Θέλω να πω στην αγάπη σας, θέλω να πω στην αγάπη σας και θέλω να έχω την κατανόηση και να έχουμε την κατανόηση όλων σας. Ειλικρινά θα θέλαμε ο κάθε ένας από εσάς να βρεθεί εδώ και να πει τον πόνο της καρδιάς του, το πείρωμα της ψυχής του. Αλλά ο αγώνας δεν είναι αυτήν την ώρα για να πούμε πολλά, και εμείς έχουμε να πούμε. Ο αγώνας είναι αυτήν την ώρα για να φτάσουμε με το φως της ημέρας στη Βουλή των Ελλήνων. Να γίνει η σύνταξη
να γίνει η σύνταξη και να γίνει όμορφη και ολοκληρωμένη η πορεία. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να γίνουν και ήδη βλέπω ότι λίγο ή περισσότερο έχουμε κουραστεί. Παρακαλώ λοιπόν την αγάπη σας. Παρακαλώ την αγάπη σας. Θα αναφερθούν όλοι οι Άγιοι Αρχιερείς και οι Σύνοδοι που παρίστανται. Θα αναφερθούν όλοι οι καλλιτέχνες. Θα αναφερθούν όλοι οι εκπρόσωποι των σωματείων και των οργανώσεων. Και από αυτήν την θέση τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε τον λόγο στον έναν και να μην τον δώσουμε στον άλλον. Δεν γίνεται. Όλοι έχουν μιλήσει. Το θέμα είναι γνωστό. Το θέμα είναι όχι στη συνθήκη του Σέγκερ. Όχι. Το θέμα είναι όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Όχι. Το θέμα είναι όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι. Το θέμα είναι όχι αυτήν την ώρα να ακουστεί η φωνή όλων. Το θέμα είναι να μείνουμε μέχρι τέλος εις τας επάλξης της μαχωμένης Ορθοδοξίας. Παρακαλούμε λοιπόν για την κατανόηση ιδιαίτερα από τους Αγίους Αρχιερείς. Τους παρακαλούμε από εδώ και πέρα να αναλάβουν το έργο το εθναρχικό, να αναλάβουν ευθύνες και υποχρεώσεις ενώπιον του Κυρίου. Παρακαλούμε λοιπόν να γίνουν οι ανακοινώσεις. Παρακαλώ, ακούστε δύο λόγια. Θα σας πούμε δύο λόγια. Εμείς θέλουμε, ακούστε, θέλουμε αυτή τη στιγμή, σας μιλάμε ειλικρινά, να μιλήσετε όλοι. Δεν υπάρχει χρόνος, ακούστε, δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, ένα λεπτό σας παρακαλώ, ο καθένας θέλει να μιλήσει. Αφήστε μας να τηρήσουμε μια τάξη. Δεν θα μείνει κανείς, μα κανείς σας λέω, που να μην πιέσω από μια λέξη, όχι όλοι σας, αλλά από τους φορείς, να πούνε μια λέξη. Διότι ήρθαμε εδώ για να αναγγείλουμε ότι δεν φακελωνόμαστε και δεν παίρνουμε τη συνθήκη τους έτσι. Σας παρακαλώ λοιπόν, αφήστε μας να διεξάγουμε το πρόγραμμα, γιατί είναι δύσκολη η θέση μας, το καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να υπεσταθώ, μην με υποχρεώνετε, καταλαβαίνετε αυτές τις θέσεις, τη δική θέση τη δική μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να τους ικανοποιήσουμε όλοι να πούνε μία κουβέντα και θα αναγγείλουμε, όσοι δεν θα προλάβουν να μιλήσουν, θα αναγγείλουμε την έλευση τους. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος κύριος Χρυσόστομος θέλει απλώς μία λέξη συμπαραστάσεως να δει. Ευσεβέστατοι Έλληνες αγωνιστές της πίστεως και της πατρίδος. Απευθύνω θερμών χαιρετισμών στην
συγκινημένος από τη μεγάλη παρουσία σας στο κάλεσμα του καθήκοντος για αγώνα κατά της σκλαβιάς που έντεχνα η Ευρώπη επιβάλλει στην πατρίδα μας με την συνθήκη Σέγγεν. Δυστυχώς, δεσμά αλήτρωτα εχαλκεύτησαν κατά της προσωπικής μας ελευθερίας από τους εθνοπατέρες που με την ψήφο μας στείλαμε στο Κοινοβούλιο για την τήρηση του συντάγματος. Συγχαίρουμε όσους βουλευτάς είχαν το στέλος να καταδικάσουν τον τρομονόμο της αιχμαλωσίας. Η ψήφιση του νόμου για την προστασία των δεδομένων ατομικού χαρακτήρα είναι τουλάχιστον εμπεγμός, αφού το ατομικό απόρριτον γίνεται κοινό άγνωσμα. Σειρώμεθα δυστυχώς ως ανδράποδα δέσμοι στο μεγάλο θηρίο των Βρυξελών και από εκεί στη διάθεση των Ευρωπαίων εταίρων που μισούν και την πίστη μας και τη φίλη μας. Έτσι η πατρίδα μας, η μητέρα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της σοφίας, σύρεται δεσμία στο σκλαβοπάζαρο της Ευρώπης, ενώ άλλα κράτη όπως η Αγγλία και η Ιρλανδία αρνήθηκαν να δεχθούν τέτοια απέσια δεσμά. Το θέμα τίθεται και ως εθνικών, αφού το ηλεκτρονικό φακέλωμα συμπεριλαμβάνει ακόμη και στρατιωτικά και πολιτικά απόρριτα, όπως λέγεται, ώστε και η εθνική μας ασφάλεια να κινδυνεύει. Εάν παρεμπίδα η ηγεσία του τόπου κοφεύσει στην γραμμή μας αυτή, μας απασχολεί το σοβαρό ερώτημα. Πώς θα αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πλήθος λαού που θα αρνηθεί να παραλάβει κάρτες, ταυτότητες κτλ. Θα ασκήσει βία, θα καταδικάσει τον λαό αυτόν εις τον διαπίνη θάνατον, θα τον αποξενώσει. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Η ψήφιση του τρομονόμου είναι αντισυνταγματική, γιατί στερεί την ελευθερία του Έλληνα του ελληνικού λαού, για την οποία δεν έχουν χυθεί ποταμοί αιμάτων. Γι' αυτό ζητούμε την ακύρωση του ψηφίσματος στη Βουλή ή τουλάχιστον των προαιρετικών παραλαβής της πολιτικής ταυτότητας της Ευρώπης. Έλληνες, αγωνιστείτε για την ελευθερία. Από το Άγιον Όρος, ένας θερμός, αγωνιστικός χαιρετισμός από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Εσφυγμένου του Αγίου Όρους και κατόπιν εντολής αυτού σας μεταφέρομαι την ορθόδοξο νομολογία του και της έχει ως ακολούθως. Η Ιερά Ημών Μονή του Εσφυγμένου πρωτοκόρος εις ομολογιακούς αγώνας κατά τη συγχρόνου πανερέσεως του οικουμενισμού και κατά των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, καρφών και λοιπών, με τον εμπάρατον αριθμό του 666 του Αντιχρίστου, εν επιγνώση τη σημερινή συγχύσεως που επικρατεί εις τους Ορθοδόξους Έλληνας, παρακαλεί άπαντας όσους πονούν των τόκων αυτών, που εσκόρπισε το φως του κλασσικού πολιτισμού κατά την αρχαιότητα,
εις τα πέρατα της Οικουμένης, ότε οι σημερινοί δίθεν πολιτισμένοι λαοί του κόσμου υποτιμούν και επιβουλεύονται την ευεργέτριά των και επιπλέον όσους ενδιαφέρονται δια την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Θρησκείαν των στήλων του ελληνικού έθνους και την ψυχική των σωτηρία. Όσους μελετούν τρόπους αντιμετωπίσεως των κινδύνων εκ της ανενοχλήτου δράσεως των ευρεοσιονοταλμουδιστών μετά των τυφλών οργάνωτων και Ελλήνων προδοτών και ευρετήλων. Μεταθλίψεως οργής και αγανακτήσεως ας αρνηθόμεν την λήψη των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και καρτών με το 666 και γενικώς όλα όσα φέρουν αυτόν. Υφιστάμενοι διώξεις και όλας τας άλλας θλίψεις χάριν της ψυχικής μας σωτηρίας. Και δεν θα πωλήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών αντί την Αγίου Φακής. Αλλά θα πείουμε το πικρό ποτήριο των διωγμών και των θλίψεων το οποίο έπιε και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον εσταύρωσαν εις τον Γολγοθάν. Ο Άγιος Ιπόλυτος γράφει στον λόγο του περί Αντιχρίστου ότι εκείνος ο οποίος θα σφραγιστεί με τον αριθμό του Αντιχρίστου 666 σημαίνει ότι αρνείται τον ποιητήν του ουρανού και της γης, αρνείται το Άγιον Βάπτισμα, αρνείται να λατρέψει τον Χριστόν, αρνείται την Βασιλεία των Ουρανών και αγαπάει την κόλαση, αρνείται τον Σταυρόν και δέχεται την σφραγίδα του Αντιχρίστου. Το 666 δεν πρέπει να το θεωρούμε ως απλούν αριθμών, αλλά ως αντίχριστον και σατανικόν σήμα. Και όπως εμείς όταν έχουμε επάνω μας των τίμιων και ζωοποιών σταυρών, χαιρόμεθα και προσκυνούμε και τον ασπαζόμεθα με τευλαβίας, αντιθέτως πρέπει να βδελιτόμεθα και να αποστρεφόμεθα το 666 ως φραγίδα του Αντιχρίστου του Σατανά. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος και η συνεμή εν Χριστώ αδελφή. Η σημερινή συγκέντρωση αποδεικνύει εμάς τους Ορθοδόξους μία ακόμη ορολογιακή διαμαρτυρία για τους αντιχρίστους και αντεθνικούς νόμους που μας επιβάλλουν τις σκοτεινές δυνάμεις της ευρεομασονίας της Ευρώπης. Προσπαθούν με κάθε ύπουλο τρόπο να μας επιβάλλουν ότι το αντιχριστιανικό και αντεθνικό για να μας απανίσουν ως έθνος και ως θρησκεία. Θέλουν να απαγγίσουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και την ορθόδοξο πίστη μας. Στήκεται και κρατείται τα δόγματα και τα σειράς παραδόσεις της ορθόδοξης πίστεως. Μη φοβήσει από τον αποκτηνόντο το σώμα, η δε ψυχή μη δυναμένου αποκτήνε. Οι σκοτεινές δυνάμεις για τον οργάνο των αθέων και διαφόρων ελέσεων έχουν βριάξει κατά της ορθόδοξης πίστεως.
Επροσπάθησαν και προσπαθούν σήμερα να φανίσουν την Εκκλησία του Χριστού μας, την Αγία μας Ορθοδοξία. Άλλοτε δια ανοιχτού διωγμού και άλλοτε δια υπούλων τρόπων, ως σήμερα επιτελούν. Πρώτον κατήργησαν την αρχαία ελληνική γλώσσα, κατιερώνοντας τη δημοτική, ώστε σε ορισμένο διάστημα να μην καταλαβαίνουμε οι Έλληνες το νόημα της Αγίας Γραφής και του Ιερού Ευαγγελίου, και ούτως ώστε να απομακρύνουν τους θυσμούς από την Εκκλησία, από την Αγία του Εκκλησία. Έρχονται σήμερα δια νομοθετικού διατάγματος και ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων το ηλεκτρονικό φακέλωμα «Οι νέες ταυτότητες». Υπογράφεται δε από την κυβερνητική κόμμα η συνθήκη του Σέγγεν. Παρά τη θέληση του ελληνικού λαού, χωρίς υποψήφισμα, αντιδημοκρατικά και με τέτοια άγνοια του λαού. Κύριοι πολιτικοί της Βουλής, απευθύνομαι σε εσάς που ψηφίσατε δυστυχώς υπέρ του αντιχριστιανικού του νόμου, το λέω ταυτοτήτων και κατά της Ορθοδόξης Μορφήσεως. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να προδίδετε τους Ορθοδόξους Έλληνες στα νίκια του Σατανά? Ο λαός σας έβαλε στο ελληνικό κοινοβούλιο να τον εκπροσωπείτε, όχι να τον πουλήσετε στις σκοτεινές δυνάμεις. Αν τους ανθρώπους, τους ψηφοφόρους σας δεν υπολογίζετε, το Θεό δεν φοβείστε, που έγινε υποκριτέ, ομοίεται εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, κατά την ορκομοσία σας και από το άλλο μέρος παραδίδετε τον ελληνικό λαό στα νίκια του Αντιχρίστου και των οργάνων του. Αδελφοί μου, από τα στολά διαμαρτυρίας μας, κατά καιρούς στη Βουλή, ευτυχώς ευρέθησαν Έλληνες βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα, οι οποίοι αντέδρασαν και δεν ψήφισαν τη δεδομένη συνθήκη του Σέγγεν. Προτίμησαν να είναι δούλοι του Θεού, να είναι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι και όχι δούλοι των σκοτεινών δυνάμεων. Το όνομα τους εγγράφηκε στην ιστορία του έθνους, ως ομολογητών της Ορθοδόξου πίστεως μας. Δια την ομολογία του Σάπτη, του συγχαίρομαι εκ βάθους καρδίας. Είναι πράγματι απόγονοι των Ορθοδόξων Ελλήνων. Αδελφού μου, εμείς, ο ελληνικός λαός είμαστε κυρίαρχος του τόπου μας, οι εκάστοτε κυβερνήσεις είναι εκτελεστές της εντολής του λαού και όχι περιφρονητές της δικής μας ελευθερίας, στη χώρα μας, στη κοιτήρα της δημοκρατίας. Σήμερα αυτή η δημοκρατία καταπατείται και περιφρονείται. Οι πολιτικοί μας στοχεύουν στην άρνηση του Ορθοδόξου ελληνικού λαού να δεχτεί τις ηλεκτρονικές ταυτότητες το χάρμα του Αντιχρίστου. Αδελφοί Ορθόδοξοι, δρυμής οχημών, αλλά γλυκής ο παράδεισος, πως έλεγαν οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Η μεταχάρη της Θεοδιάδου και των Αγίων Πατέρων μας, ομολογητών και μαρτύρων, αλλά και απόγονοι των Ορθοδόξων Ελλήνων του 1821, που με τη βοήθεια του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού, υγονίστησαν να αποδειράξουν τον τουρκικό ζυγό με σύντημα και όρκο για τον Χριστό, την πίστη, την Αγία και τη πατρίδος την ελευθερία. Ο Υγείας της Μαρτυρικής Εκκλησίας, το νησί Ορθοδόξου Χριστιανών Ελλάδος, απευθύνομαι προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας την τωρία τη φωνή ότι ούτε μία ταυτότητα με το χάρισμα του Αντιχρίστου θα δεχτούμε ποτέ. Όσα σχέσεις κι αν μας κάνουνε, θα προτιμήσουμε τον θάνατο παρά να δεχτούμε το ηλεκτρονικό φακέρωμα που οι ευρεόδουλοι θέλουν να επιβάλλουν στους Ορθοδόξους. Αδελφοί μου Ορθόδοξοι, όχι στο χάραμα του Αντιχρίστου. Όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα 666. Όχι στα και ποιος, αγαπητοί μου, την στιγμή αυτήν δεν αισθάνεται μακάριος και ευτυχής, χάρη στη δωρεά του Θεού, να είναι μέλος αυτής της ομολογιακής συνάξεως. Αδελφοί μου,
θα προσπαθήσω να κρύψω την συγκίνηση που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Επειδή εάν είχα πνευματική όραση, έπρεπε να σιωπώ και να βλέπω τους περιπταμένους αγγέλους οι οποίοι έχουν αποσταλεί για να καταγράψουν τα ονόματα όλων ημών. Και πώς τούτο είναι φανερό, αυτών των καιρών της Μεγάλης Αρακοστής, λέγει ο Άγιος Βασίλειος, εις των περινηστίας λόγων του, άγγελοι εξ ουρανού καταγράφουν τους νηστευτάς. Μα αν για τους νηστεύοντας αποστέλλονται άγγελοι, για το σούτον πλήθος ομολογητών και νηστευτών συγχρόνως, δεν θα έχουν αποσταλεί άγιοι άγγελοι να καταγράψουν τα ονόματα όλων ημών. Ουδεμία αμφιβολία. Ευχαριστούμε τον Πανάγαθον Θεόν για την σημερινή του δωρεάν. Ευχόμεθα οι άγιοι άγγελοι να καταγράψουν και τα ονόματα όλων εκείνων που απουσιάζουν διευλόγους αιτίας, των αδελφών μας, από αυτήν την μυριοκληθή και θεοσύλλεκτον συνάθρηση. Προσευχόμεθα για τους αδιαφόρους, όπως ο Κύριος ο Θεός τους φωτίσει το νου και την διάνοια, να δεχτούν και αυτοί αυτό το σημερινό θείο δώρο. Αδελφοί, κινδυνεύει η προσωπική μας θεόστοτος ελευθερία. Κινδυνεύει η ελληνική μας ταυτότητα. Κινδυνεύει η ορθόδοξη πίστη μας. Να μην αποδειχθεί κανείς την νέα ταυτότητα. Όχι. Και κάθε άλλο παραπλανητικών δελτίων το οποίο φακελώνει και εξασφαλίζει συναλλακτικό δικαίωμα. Ευχόμεθα ο Θεός να φωτίσει τους αρμοδίους δια το καλό και την ειρήνη του τόπου. Άλλος, ας μας δυναμώσει να αγωνιστούμε μέχρι μαρτυρίου. Ο Σταύρος Καραμίτσος, παλαιός αγωνιστής και πρόσωπος 150 συλλόγων και σωματείων ανά την Ελλάδα. Αδελφοί, αδερφές, χτυπούν οι καμπάνες καρμόσυνα και καλούν τα πιστά τέκνα της Ορθοδοξίας και αγώνας εναντίον του στενάζοντος άρχοντος του σκότους και των οργάνων αυτού κυριοτρόπων εχθρών του παντοδυνάμου Θεού. Αδελφοί, εν Χριστώ υψωθείτε μέχρι των ουρανών και ενωθείτε με τους φοιτητάς του ουρανού, τους πρεσβυτέρους αδελφούς μας. Είναι πολλοί, πάρα πολλοί, με το λευκά και με το σύμβολο της αιωνίας νίκης των Τίμιων Σταυρών. Είναι έτοιμοι για την αιωνία νίκη της νίκησάς των κόσμων της πίστεως ημών. Κάκοθεν αυτής της θείας παρεμβολής των νικηφόρων οφείτων της παρατάξεως Κυρίου ευρίσκονται οι σαρκολάτρε, οι ολιγόπιστοι, οι μασόνοι, οι παπιστές, οι δούλοι των παθών με τα σύμβολα του Σατανά το 666 τη Μεντάλφα και όλα τα σύμβολα του σκότους. Με αγωνία αναμένουμε την ώρα εκείνη που όλα τα σύμβολα του σκότους θα εξυφανιστούν και θα νικήσει ο Τίμιος και ο Ποιός Σταυρός. Δεν θα δεχτούμε το ηλεκτρικό σύστημα. Μα ποτέ δεν θα στερήσουμε από τους εαυτούς μας το πολυτιμότερο δώρο, την ελευθερία για την οποία έχουν ηχήσει το αίμα εκατομμύρια μαρτύρων της πίστεως και της ισχυτά της πατρίδος. Δεν θα επιτρέψουμε στεχνολάτρα τα κέντρων της ίσεως να επιστρέψουν και να ασυνομεύσουν τη
προσωπική μας ζωή και ελευθερία. Είμαι το έτοιμη για κάθε θυσία μέχρι αίματος, για το αντίχριστο πράγισμα που μας ετοιμάζουν, διότι πιστεύουμε εις παντοδύναμων Θεών και όχι στους υποκριτάς της δύσεως. Πιστεύουμε ότι το δέντρο της Ορθοδοξίας και Ελλάδος μόνο με αίμα και θυσία ποτίζεται, κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, θεία είναι η λάθη. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Νυν υπερπάντων ο αγώνας. Θα παρακαλέσω την αγάπη σας. Μην κάνετε 5 λεπτά υπομονή να έχουμε μεγάλη και δυνατή πορεία. Θα πρέπει να διαβαστεί το ψήφισμα, να ακουστούν τα συνθήματα και να ακολουθήσουμε όλη την πορεία. Η ημέρα αυτή ανήκει στο Χριστό και στην Ελλάδα. Κάνουμε την θυσία έως τέλος, γιατί οι χριστιανοί είμαστε ευκολογούς χτιστοί στην θυσία. Ας μείνουμε λοιπόν και ας δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους. Και τώρα ο εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Πειραιός, του κυρίου κυρίου Καλινίκου, κύριος Πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου, θα μας δώσει ένα φλογερό και σύντομο χαιρετισμό. Μεταφέρω στη μεγαλειότητα του τη συγκέντρωση τον αγωνιστικό χαιρετισμό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Καλινίκου, τον οποίο και εκπροσωπώ. Αδελφοί χριστιανοί, συγκεντρωθήκαμε σήμερα ομοθυμαδόρυπη το αυτό, κάτω από τη βοήθεια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ή να ελεγεί στόματι και μια καρδία, διαμαρτυρηθούμε και διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο ηλεκτρονικό φακέλωμα που επιβάλλει η συνθήκη Σέγγεν. Όταν ο ίδιος ο Θεός που μας έπλασε ελεύθερους, σέβεται την ελευθερία μας που είναι στοιχείο της ψυχής μας και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε με το ό,τι ως της θέλει. Όταν ο Λόγος του Θεού με το στόμα του Αποστούλου Παύλου παραγγέλνει την ελευθερία ου, η Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ζυγό δουλειά σε ενέκευστε, και την ελευθερία εκδίδεται αδελφοί. Όταν τούτος ο περήφανος λαός αγωνίστηκε το 21 με του Χριστού την Τύση την Αγία για της πατρίδος την ελευθερία και αποτύραξε τον τυραννικό ζυγό των Τούρκων και αντέταξε τα στήθη του στις σιδερόφρακτες ορδές του Μουσολίνη και του Χίτλερ το 40 για την ελευθερία, ερωτούμε τους βουλευτές που ψήφισαν το νομοσχέδιο, πώς θα αναντρώσετε και θα βάλετε στο γύψο αυτόν τον περήφανο δημοκρατικό ελληνικό χριστιανικό ορθόδοξο λαό. Η ελευθερία είναι η αναπνοή του Έλληνα χριστιανού. Του Έλληνα ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει. Γι' αυτό, επειδή η συνθήκη Σέγγεν είναι αντισυνταγματική, φαγγελώνει ηλεκτροπτικά τους πάντες και τα πάντα, στερεί την προσωπική μας ελευθερία, είναι πρόδρομος του σφραγίσματος του Αντιχρίστου 666, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη το 13 κεφάλαιο. Πρέπει να αγωνιστούμε δυναμικά, κλήρος και λαός, να μην υλοποιηθεί η συνθήκη Σέγγεν για την αλκέβη δεσμά για τις ελευθερίες του λαού μας. Αν όμως ο Θεός το επιτρέψει για τις αμαρτίες μας τις φορές να δοκιμαστούμε, ας μετανοήσουμε άρχοντες και λαός για να μας υπηθεί. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ο κατάλληλος καιρός, ειδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ειδούν είναι η μέρα σωτηρίας.
αποφώνεθα όλα τα έργα τους κόντους και ενδυσσόνεθα το όπλα του φωτός. Τέλος, παρακαλούμε την Διοικούσα Εκκλησία να υπερασπιστεί με το κύρος και την εξουσία που της έδωσε ο Τριαδικός Θεός την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της εικόνας του Θεού που είναι ο άνθρωπος της οποίας καταρακώνει η συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι μας, αγαπητοί αδελφοί, πλήρως και λαός, ας ακούσουμε την προτροπή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγρυπνείτε ουν, εμπαντή καιρό δεόμενη, ή να καταξιωθείτε εξ υγιήν πάντα τα δέλοντα γίνεστε και σταθείτε έμπροστε του Υιού του ανθρώπου. Μόνον έτσι δεν θα περάσουν τα καταξόνια σχέδια της αντίκρισης Ευρώπης και του Αντιχρίστου, το οποίο να μην προβάλλει για να μας φακελώσει. Παρακαλώ, αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας εκπρόσωπο ενός αγωνιστού για το έθνος και την κατάρτιση ηλεκτρονικού φακελώματος που έκανε και πορεία με ιερείς του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εγιαλίας, Καλαβρίτων και Εγιαλίας κυρίου Αυροσίου. Από την ηρωική, μαρτυρική και ιστορική Μητρόπολη Καλαβρίτων και Εγιαλίας και εκπροσωπών των Σεβασμιώτων Μητροπολίτη μας κύριο Αμβρόσιο, μεταφέρω το αγωνιστικό μήνυμα στην παρουσία σας. Από την Μητρόπολη που ξεφύγησε η ελευθερία του έθνους και από την ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων, μεταφέρουμε θερμό αγωνιστικό μήνυμα για την ελευθερία του ανθρώπου και αρνούμεθα να εγκογράψουμε τη συνθήκη του Σέγγεν, αντιστεκόμεθα στην παραβίαση της προσωπικότητας του ανθρώπου και δηλώνουμε την πίστη μας στο δίκαιο αγώνα μας, δηλώνουμε την πίστη μας στα ιδανικά της πατρίδος μας, γιατί ζει Κύριος ο Θεός και ο Θεός με τιμών, ουδής καθημών. Ευχαριστώ. Και ένα μήνυμα και χαιρετισμό θα δώσει ο αγωνιστής πατέρας Νύμφωνα. Τίμιο Πρεσβυτέριον, όπου εισπέψατε των διαφόρων περιοχών της τετιμημένης και αχιλοπροδεμένης πατρίδος μας για να μετατρέψετε το τιμημένο άσο της φλάβρων της Αγίας Αμμομή του Ορθοδόξου Πίστεως και εσύ τη στέλαε με το πείραμα της καρδιάς σου. Μας δερμένεις, μας αδυναμώνεις και είμαι στα δώρο μου παρόντες, αλλά όχι μόνο εμείς. Και όλος ο εμπουράνιος πνευματικός διάκονος, όλος ο αγγελικός κόσμος, όλος των αγίων μακάρων πνευμάτων της ελευθερίας της αδελφούς της Εκκλησίας, όλοι να μην κατήρθουμε εδώ, εις το πεδίο της μεγάλης μάχης για την πίστη, για την αιωνία ύπαρξη της ψυχής, η οποία όμως προόρισε εις αιωνία ύπαρξη. Και δόθηκε τον αγώνα για το σπουδαιότερο, το ευγενέστερο μέρος της υπαρξεώς μας, την αφάνατον λογική και έννοια ψυχή, την οποία θέλουν να την αφανίσουν καθώσον την προσωπική μας ελευθερία την καταδυναστεύουν με την επάνω συνθήκη του Σέγγεν. Προεναλήθησαν ακούντος πως αφορούν σε αυτό το φοβερό θέμα. Τώρα πλέον δεν χρειάζονται λόγια. Έργα χρειαζόμεθα. Έργα αδελφοί μου. Έργα πίστεως. Έργα αυτοσπαρνήσεως και αυτοσυσίας. Φωνάζει ο ουρανός. Φωνάζουν οι άγιοι. Έως πότε Κύριε. Έως πότε Κύριε. Έως πότε Κύριε. Αυτή η καταδυναστία εις τον κόσμο. Αυτή η σκλαβιά του πνεύματος δεν δυνάμε πέρα τον θέξαμε. Και ο Κύριος λέγει, τάχιον, νεφίδιον εσύ και τάχιον παρελεύσει. Και εξήλθε ο Νικόν για νικήσει με σφαγμένον αρνίον. Έρχεται αγαπητοί μου, έρχεται ο Ωοί και ο ερχόμενος. Ο Παντοχού παρών και τα πάντα πληρών, ο οποίος καταγράφει αυτή τη στιγμή εις τας ουρανούς λέτρους την ομολογία της πίστεως. Όποτε αγαπητοί μου, να είναι το συντομότερο, εάν καιρός καλέσει, κατά την φράση, κατά την διατύπωση,
του Αγίου Βριανίου του Ιωσήφ να είπαμε και να υπογράψαμε το αίμα μας. Ω φίλοι, ω φιλτάτη ορθοδοξία, ενσύ εγεννήθημεν, ενσύ ζώμεν, ενσύ αναπνέωμεν, είχε καιρός είναι ενσύ. Κυριάκης, Κυριάκης, Κυριάκης υπερσούτε στη ζώμη μας. Βλέπουμε, αγαπητοί μου, αγαπημένα μου αδελφιά, ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα συνταράσσεται. Να φανταστείτε ότι ο Σεβασμιότατος Κορινθίας έβαλε 7 πούλμαν, κύριος Παντελεήμων, 7 πούλμαν. Ζητάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποιον εκπρόσωπό του, αν είναι εδώ ιερέας, να πει επάνω να τον τιμήσουμε. Και τώρα, στο μικρόφωνο, ο αγωνιστής εκ των πρώτων κατά του Ιλιοπολιτικού Φακελώματος για σύντομο χαιρετισμό, πατήρ Νεκτάριος Μουρατιώτης. Αγαπητοί μου, πατέρες, σεβαστοί και αδελφοί, από το 1983 φωνάζουμε ισότατοτε μύρος πόδος. Σήμερα και χρόνο με το χρόνο, το ελκύς ανέλαβε ένα επίσημο αγώνα που καλούμε τα να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς όπου και αν βρισκόμεθα. Γι' αυτό και εμείς από το Τρίκορφο ήρθαμε σήμερα, από Μακεδονία έφτασαν, από Καβάλα, από Καλαμάτα, από Δράμα, από Λάρισα, από Τρίπολη, από όλη την Ελλάδα βρίσκονται εκπρόσωποι Μητροπόλεων όλων των Ελλήνων. Η Ιερά Σύνοδός μας το 1993 έχει λάβει επίσημη απόφαση ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ με όλους τους 80 αρχιερείς, η οποία κοινοποιήθηκε στο έγγραφο προς το λαό και μοιράστηκε. Εκεί μέσα η Σύνοδος αποφαίνεται εν πνεύματι Αγίων και λέει: όταν έλθει ο καιρός και ψηφιστεί ο νόμος, ο ηλεκτρονικός, καλείται ο λαός του Θεού να αντιδράσει. Και εμείς αδελφοί μου, ως πιστά δέκτα της Εκκλησίας αντιδρούμε. Καλούμε όμως τους φυσικούς ηγέτες μας, καλούμε τους Μητροπολίτες μας, την Ιερά Σύνοδο, τον Αρχιεπίσκοπο, να δώσει μπροστά και εκείνος με τον τρόπο που ξέρει τη μάχη. Θέλουμε παπαφλέσα στον αγώνα μπροστά, παπαφλέσα, όλο με παπαφλέσα. Όπως ο παπαφλέσας έπεσε στο μανιάκι, έτσι θα πέσουνε και οι νέοι παπαφλέσινες. Τότε, αδελφοί μου, θα λάβουν το μήνυμα οι μεγάλοι. Επίσης, πρέπει, αδελφοί μου, όταν φτάσει η ώρα, εκεί θα δώσουμε τη μάχη. Να δημιουργήσουμε στην κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση που θα κυβερνάει, να δημιουργήσουμε κοινωνικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα δημιουργείται αν αρνηθούμε να πάρουμε τις ταυτότητες. Τι θα μας πάνε, τόσο λαό, φυλακή, ας μας πάνε και του Χριστού την πίστη, φυλακή. Δεν θα το δει. Και ένα μήνυμα που αφήθηκε ο κύριος Διακουμάτος και το έκανε πράξη, που πήγε την εικόνα του Χριστού, του ελκύς την πήγε στη Βουλή. Έχουμε να πούμε το εκείς. Ο κύριος Κακλαβάνης ήμουν ενώπιον του όταν διαβεβαίωσε επισήμως ότι θα βάλει τη
μόνο μπροστά. Έσχο!